πτυγές σας που θα βρεθείτε σε πολλές από τις περιοχές της Κρήτης, όπως Ρέθυμνο, όπως Χανιά, όπως Κόλπος της Μεσαράς. Να θυμάστε ότι έχει ξεκινήσει η οτοκία των θαλάσσιων χελωνών στην Κρήτη, τουλάχιστον όπως μας υπενθυμίζει ο Αρχέλων. Θα καλημερίσω την κυρία Λιδία Κουτρουβίτσου. Είναι υπεύθυνη του προγράμματος για την Κρήτη, για δύο κουβέντες, γιατί νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε πράγματα. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας. Λοιπόν, να δούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η περίοδος οτοκίας για τα καλά στην Κρήτη, καθώς ήδη έχουμε σημειώσει τις πρώτες μας φωλιές τόσο στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στον Κόλπο της Μεσαράς, σε όλες τις παραλίες οτοκίας του νησιού. Mm-hmm. Η περίοδος οτοκίας φέτος ξεκίνησε σχετικά αργά σε σχέση με πέρυσι, mm-hmm. αλλά οι χελώνες πλέον έχουν καταφτάσει στο νησί και έχουν αρχίσει να βγαίνουν στις παραλίες το βράδυ για να κάνουν τις φωλιές τους. Mm-hmm. Είναι στο Ρέθυμνο, στα βόρεια, να δώσουμε ενδεικτικά κάποια σημεία. Βεβαίως. Στο Ρέθυμνο είναι από το κτίριο Δελφίνη μέχρι και τη Σκαλέτα. Στα Χανιά η παραλία οτοκίας είναι από τον Κάτω Σταλό μέχρι και το Κολυμπάρι. Και στον Κόλπο της Μεσαράς είναι από την παραλία του Κομού μέχρι και την παραλία του Κόκκινου Πύργου, μέχρι το λιμανάκι. Τι είναι αυτό που δεν κάνουμε? Αυτό που θα πρέπει να αποφεύγουμε είναι να πηγαίνουμε στην παραλία το βράδυ μετά τις 11, καθώς μπορεί να τρομάξουμε ένα ενήλικο ζώο που μπορεί να βγει να γεννήσει τα αυγά του. Βεβαίως απαγορεύονται μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις επί των παραλίων οτοκίας στις νυχτερινές ώρες. Και θα πρέπει οι επιχειρηματίες να μαζεύουν τον εξοπλισμό θαλάσσης, όπως τις ξαπλώστρες και άλλα έπιπλα θαλάσσης που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι ώστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος στην άμμο, ώστε τα ζώα να μπορούν να βγαίνουν και να γεννάνε τα αυγά τους. Κυρία Κουτρουδίτσου, ούτως ή άλλως δεν είναι οριοθετημένα από εσάς, τουλάχιστον εγώ τα έχω δει όλα αυτά τα σημεία στον Κόλπο της Μεσαράς, αλλά νομίζω ότι και φέτος οριοθετημένα πρέπει να είναι εκείνα τα σημεία στα οποία εντοπίζονται οι χελώνες, έτσι δεν είναι? Ναι, οι παραλίες οτοκίες έχουν χαρακτηριστεί από τον νόμο, έτσι έχουμε χαρακτηρίσει μόνο εμείς. Εμείς έχουμε παραδώσει τα επιστημονικά δεδομένα από έρευνες τουλάχιστον 30 ετών στον ελλαδικό χώρο. Είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια ποιες παραλίες είναι παραλίες οτοκίες στην Κρήτη και βεβαίως όταν κάποιος επιχειρηματίας παίρνει άδεια για χρήση του αγιαλού ώστε να έχει έπιπλα θαλάσσης, υπογράφει και ότι θα ακολουθεί τα μέτρα αυτά διαχείρισης. Περίοδος οτοκίας, τα αυγά τα οποία πρέπει να περιμένουμε κοντά δύο μήνες, κολλάπτονται χιλιάδες χελωνάκια, τρέχουν στη συνέχεια στη θάλασσα που θα περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους. Έχω δει αυτή τη διαδικασία, είναι η μαγεία της ίδιας της ζωής. Χαίρομαι πάρα πολύ και ελπίζω πολλοί πολίτες να μπορέσουν να μας ακολουθήσουν σε δημόσιες εξκαφές που θα κάνουμε αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, γύρω στα τέλη Αυγούστου, όπου έχουν κολλαθεί οι φωλιές και μετά από 10-15 μέρες μετά την εκόλαψη εμείς τις ανοίγουμε για να πάρουμε επιστημονικά στοιχεία. Πολλές φορές αυτό το κάνουμε σαν ανοιχτό event, έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι να δουν μια φωλιά θαλάσσιας χελώνας από κοντά, και μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν και παγιδευμένα χελωνάκια μέσα στη φωλιά τα οποία τα αφήνουμε να φτάσουν στο νερό. Τα το αφήνουμε πώς, είναι ανοίγοντας εμείς το δρόμο? Ναι, ναι, το σημαντικό είναι ότι αν δουν πολίτες χελωνάκια να βγαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας από τις φωλιές, mm-hmm. είναι να σκουπίσουν την καυτή άμμο από μπροστά τους και να τους κάνουν σκιά, έτσι ώστε να μην τα βλέπει ο καυτός ήλιος, αλλά σε καμία περίπτωση να μην τα σηκώσουν και να τα βάλουν στο νερό, ούτε να τα βρέξουν. Γιατί αν τα σηκώσουμε και τα βάλουμε στο νερό, τα χελωνάκια δεν θα έχουν χρόνο να γυμνάσουν τα πτερυγιά τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να πνιγούν μέσα στη θάλασσα. Ούτως ή άλλως τα χελωνάκια τα οποία πέφτουν μέσα στο νερό δεν επιβιώνουν στο σύνολό τους. Είναι μικρό το ποσοστό το οποίο μπορεί να επιζήσει, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ σωστά. Κάποιοι λένε ότι μόνο ένα στα χίλια χελωνάκια επιβιώνει στην ενηλικίωση, ωστόσο αυτό το νούμερο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βγάλουμε με έρευνες, καθώς τα χελωνάκια δεν ξέρουμε τι κάνουν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους από τη στιγμή που θα μπουν στο νερό και μετά. Mm-hmm. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε με βάση πληθυσμιακές μελέτες είναι ότι ένα πάρα πάρα πολύ μικρό ποσοστό επιβιώνει στην ενηλικίωση. Mm-hmm. Επίσης, μια παραπάνω προσοχή χρειάζεται στο εξής, για να μην εμείς τραυματίσουμε ή σκοτώσουμε τα χελωνάκια. Εκεί στις περιοχές όπου έχουν γίνει φωλιές και το έχω δει και το έχω παρακολουθήσει, συγκεντρώνονται πουλιά.
τα οποία φαντάζομαι ότι περιμένουν να βρουν το φαγητό τους, κυρία Κουτρουδίτσου. Εκεί πάρα πολλοί έχω δει να πηγαίνουν από γύρω γύρω, να βρίσκουν ένα τρόπο έτσι ώστε να διώξουν τα πουλιά. Φοβάμαι πως γίνεται μεγαλύτερη ζημιά από καλό. Πολύ σωστά. Αυτό είναι μέσα στις φυσικές διαδικασίες. Τα χελωνάκια θα τα φάνε ψάρια, θα τα φάνε πουλιά. Είναι κομμάτι της φύσης αυτό. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ο νούμερο ένας κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα χελωνάκια, ειδικά στην Κρήτη, είναι η φωτορύπανση τις βραδινές ώρες. Καθώς αυτά για να εντοπίσουν τη θάλασσα και να βρουν το δρόμο τους, στη φύση θα ακολουθούσαν το πιο φωτεινό φως που θα ήταν η αντανάκλαση του φεγγαριού και των αστεριών πάνω στο νερό της θάλασσας. Έτσι ξέρανε πώς να βρουν τη θάλασσα. Ωστόσο, σήμερα, επειδή έχουμε πάρα πολλά φώτα πίσω από τις παραλίες, πάρα πολλά από τα χελωνάκια αποπροσανατολίζονται και κατευθύνονται προς τα πίσω και μπαίνουν είτε σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε σπίτια, σε αυλές, στον δρόμο και τα πατάνε αυτοκίνητα. Το σημαντικό είναι να κλείνουμε τα φώτα και αν κάποιοι από εσάς έχετε ψάθες παραλίες που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον, μπορείτε να βρείτε τους εθελοντές μας σε ένα από τα τρία σημεία στις παραλίες Οτοκίας που έχουμε ήδη αναφέρει, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στη Μεσαρά, και να τις δωρήσετε ώστε να φτιάξουμε σκίαστρα για τις φωλιές που θα βοηθούν τα χελωνάκια να βρουν τον δρόμο τους. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα, γιατί είπαμε ακολουθεί και ένα τριήμερο που πολλοί θα εκδράμουν προς τις παραλίες να γνωρίζουμε κάποια παραπάνω πράγματα και βεβαίως να προστατεύσουμε την καρέτα-καρέτα. Είναι πολύ πολύ σημαντικά αυτά και χαίρομαι που μας τα είπατε και έτσι κλέψατε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να είστε εδώ στη συχνότητα του 984. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.